πριν από 98 ολόκληρα χρόνια, το έτος 1924, ιδρύθηκε το Επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία Εταιρεία Εκπαιδευτική Αναγέννησης. Ο αείμνηστος Γιώργιος Σίγμα Φραγκούδης υπήρξε ισόβιος πρόεδρός του, ως ιδρυτής του και ως ιδρυτής της Σχολής των Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, τη μετανομαστή Ανισπάντιον Σχολή και νυν Πάντιον Πανεπιστήμιο. Σκοπός του Σωματείου είναι η εκπαιδευτική αναγέννηση και κοινωνική αναμόρφωση του ελληνικού έθνους. Μακριά από κάθε κομματικό συμφέρον και υπολογισμό, η εταιρεία επιδιώκει όπως η πολιτεία και η κοινωνία συναισθανθούν ως επιτακτική και άμεση ανάγκη τη μέρημνα για την αναγέννηση ολοκλήρου του εκπαιδευτικού μας συστήματος, την εθνική και ηθική αγωγή της νεολαίας και την κοινωνική ανάπλαση που θα επιφέρουν και την πολιτική αναβίωση και την όλη αναδημιουργία του ελληνικού έθνους. Η ανάγκη εξυγίανσης του νομοθετικού μας συστήματος γίνεται επιτακτικότερη εν ώψη της τύπης μόνον ελευθέρας ελληνικής δικαιοσύνης. Το εκπίπτον θρησκευτικό αίσθημα πρέπει να ενισχυθεί στην ελληνική οικογένεια, στην οποία να μεταδοθεί νέα ψυχή και νέα ζωογόνος πνοή της αναγεννήσεως. Έτσι μόνον δύναται να σωθεί και να αναγεννηθεί την οπαθούσα σήμερον ελληνική πατρίδα. Η εκπαιδευτική αναγέννηση ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη ζωή. Για τη ζωή που δολοφονείται υπό την αιγίδα των ιερατείων με το λευκό περιλέμιο, που θεσμοθέτησαν ποικιλοτρόπο στην νομιμοποίηση του φόνου. Έτσι, σήμερα η εκπαιδευτική αναγέννηση στηρίζει και προβάλλει το έργο του Παιδαγωγικού και Κοινωνικού Ορθοδόξου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Ευαγγελιστής Μάρκος, το οποίο ως γνωστόν, πέραν των άλλων, παραλλήλων προς τους σκοπούς μας παιδαγωγικών δραστηριοτήτων του, με το κοινωνικό του έργο ιδιαιτέρως ενδιαφέρεται για κάθε γυναίκα που εγκυμονεί, για κάθε αγέννητο παιδί που κινδυνεύει στη χώρα μας, προστατεύοντας τη μητρότητα δια του ξενώνος του με τη γνωστή ονομασία «Το σπίτι της Μαρίας». Μία ζωή καινούρια ήρθε στον κόσμο. Γυναίκα που έμεινες μόνη και εγκυμονείς, μη βιάζεσαι να χαρίσεις το παιδί σου στο θάνατο. Δεν είσαι μόνη. Κοντά σου βρίσκονται όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και να μου μιλήσετε για το ίδρυμα, το εκκλησιαστικό ίδρυμα, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, που ακούγεται και είναι γνωστό σαν το σπίτι της Μαρίας. Μιλώντας μαζί μου στο τηλέφωνο, μου είπατε ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί η ζήτηση του ίδρυματος, αλλά το ίδρυμα αντιμετωπίζει και κάποια προβλήματα. Να πούμε πρώτα το πρώτο θέμα, δηλαδή το ότι έχει ζήτηση ένα ίδρυμα που αποσκοπεί να προστατεύει την άγαμη μητέρα. Τι έχει γίνει, γιατί, τι είναι αυτό που φέρνει
τις γυναίκες, τα κορίτσια στο ίδρυμα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που έχετε να έρθετε να με δείτε από κοντά. Πράγμα το οποίο έχει μεγάλη αξία γιατί το πρόσωπο είναι διαφορετικά. Μπορούμε να μιλήσουμε άνετα με την ευχαίρεια που έχετε και εσείς να μου κάνετε ερωτήσεις. Και εγώ επειδή το θέμα το ξέρω εδώ και πόσα χρόνια μπορώ να σας απαντώ πάλι ευθέως ότι ξεκινήσαμε πριν από το 1984 αυτή την ιστορία για να προστατεύουμε την Άγα Μητέρα γιατί βρέθηκε οπαδή η Κωνσταντίνα και εγώ να είμαστε μέσα στο σπίτι μας με δύο άτομα, με δύο κουπέλες τότε, το 1984 που βρεθήκαν σε δύσκολη θέση επειδή ο ετούγιος πατέρας έλειπε αλλά ο ουράνιος όπως μου αρέσει να του λέω τα έβλεπε όλα, το που πανθωρά που λέμε, τα βλέπει όλα. Και επειδή είχαμε ξεκινήσει εμείς σε ένα δικό μας χώρο και κάναμε ένα κλεισάκι λόγω του ότι ο πατήρ Ξωτήρας κατορίθηκε διάκονος στην ημέρα του Αγίου Μάρκου το 59, γι' αυτό λέω ότι έχω 53 χρόνια από παιδιά, νομίζω ότι χθες έγινε η χωροτομία, έχουν φορά για μέσα μου και τώρα σπουδές μου λένε με πώς θα ακόμα μπορείς και υπέρχεις. Και κάνω και μια μικρή παρέτηση να πω ότι κάποιος μεταπολίτης στην Βόρεια Ελλάδα με κάλεσε να μιλήσω στις περιπτέρες του, ακριβώς για να πω ότι δεν κουράστηκα ύστερα από τόσα χρόνια να είμαι παπαδιά. Και είναι αλήθεια ότι επειδή έχει περιεχόμενο η αποστολή της Περιτέρας, δεν είναι νεκρό γράμμα. Και εγώ είναι πολύ νέα Περιτέρα. Αλλά και οι δύο θεοτορίες συνέπεσαν να γίνουν την ημέρα του, που η Εκκλησία μας γιορτάζει την ημέρα του Ευαγγελιστού Μάρκου. Και το 59 του Ευαγγελιστού Μάρκου και το 61 που έγινε η θεοτορία, πάλι του Ευαγγελιστού Μάρκου. Και τότε εμείς σαν ζεύγος αιρετικό, τάξαμε στον Άγιο ένα εκκλησάκι. Απλά, τίποτα άλλο. Το για ίδρυμα, το για τίποτα. Απλώς να μας αξιώσει, υποθέσουμε ένα κτίριο που λέει ακόμη ιδιόκτητο και να σου κάνουμε ένα εκκλησάκι. Μια φορά το χρόνο να λειτουργούμε και να θυμόμαστε τι εκκληροτορίε. 59 το είχε εκκληροτορία, 61 δεύτερη εκκληροτορία και το 66 μου αγόρασε ο πατέρα μου ένα κτίριο στη Θέρμη, σε ένα χώρο εκεί πέρα από το στρέμματο για να κάνουμε το τάμο μα, το εκκλησάκι μα δηλαδή, και μια ωραία βίλα να περάσουμε ωραία τη ζωή μα. Καμία σκέψη για ίδρυμα. Και πραγματικώς από το 66 αξιωθήκαμε το 84 να δούμε τα γέννη της Εκκλησούλας μας με λείψανα των 4 μαρτύρων από την Κρήτη. Ξέρετε ότι δεν γίνονται γέννη χωρίς Άγια Λείψανα. Και επειδή εκείνη την εποχή ο Δεσπότης δεν είχε Άγια Λείψανα να φέρει για να γίνουν τα γέννη, ο πατήρ Κωνσταντίνος πετάχτηκε μέχρι την Κρήτη και έφερε από τις Μέλαδες από που να ακούσουν οι κριτικοί εκεί από τις Μέλαδες, το χωριό Μέλαδες, όπου ήταν εκεί καθηγητής. Ένα διάστημα, λείψανα των 4 μαρτύρων εκ Μελάμπων. Αυτοί οι 4 μάρτυρες είναι νεομάρτυρες. Το 1827 μαρτύρησαν, τους πήραν από το χωριό τους, τους κατέβασαν με τα πόδια μέχρι το Ρέθινο και τους φάξαν. Τα Άγια Λείψανα υπάρχουν στο Αρχάδι, αυτών των 4 μαρτύρων. Με αυτά τα Άγια Λείψανα έγιναν τα γέννη της Εκκλησούλας μας, ήμασταν πανευτυχείς τότε και είχαμε παράλληλα σπίτι μες στην πόλη. Εκείνη την εποχή προσέστηκαν δύο περιπτώσεις με προηγουμένως αγάμων μητέρων που όταν βρεθήκαμε με αυτά τα δυο μωρά, νεογέητα, δεν ήταν ούτε 40 ημερών, πολλές φορές όταν κάνω κάπου διαλέξεις ή ομιλίες, λέω και επιμέρους τις ιστορίες, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα, πάντως ήταν και οι δύο οι μανούλες, χωρίς να μπορούν να προσταθούν στο περιβάλλον τους. Ήταν με τα μωρά. Το 84. Όχι. Όχι. Η μια είχε πατέρα, να πούμε ότι ήταν γέρος, και η αδερφή της ήταν από τη Λάρισα. Όταν έμαθα ότι το παράκι γεννήθηκε, τη ζήτησε καταφύγιο στην αδερφή της, ο άντρας της, μια που μου λέτε, πρέπει να το πούμε αυτό, την απείλησε ότι τη χωρίσει αν έρθει αυτή η αδερφή της με το μωρό να μας ντροπιάσει και δεν γίνεται. Και τότε και ο γενικός απευθύνθηκε σε εμάς και έγινε. Ταυτόχρονα όμως έγινε αυτά τα πράγματα. Και καλά θα ήθελα να πω ότι, αφού θα το ακούσουν κι άλλοι αυτό το πράγμα, ότι την πρώτη κοπέλα, την πρώτη κοπέλα την δεχτήκαμε γιατί πήγε η αδερφή της και εξομολογήθηκε στον σύζυγό μου και του είπε ότι έχουμε ένα πρόβλημα με την αδερφή μου η οποία είναι έγκυος και δυστυχώς δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Ο πατέρας είναι εξωφρενό αν το μάθει γιατί πρόκειται η κοπέλα αυτή να γίνει μοναχή. Πήγε, μπήκε στο μοναστήρι και πήγε ο πατέρας και την έπαιρνε από το μοναστήρι μας. Και είπε θα σας κάψω και σας έρθω το μοναστήρι να κρατήσει το κορίτσι μου εδώ. Και τότε αναγκάστηκε η ερώτηση τότε και είπε σας παρακαλώ πολύ κανονίστε μεταξύ σας και άμα πληστεί ο πατέρας σου έρχεσαι πάλι. Αυτά όμως τα φαινόμενα. Όμως, ναι. Όταν έφυγε από πέρα το μοναστήρι και βρέθηκε μες στην πόλη, τέλος πάντων εκεί που βρέθηκε, την αναγόνησε ο πατέρας της.
με κάποιο παλικάρι, το οποίο όμως σε 3 μήνες μέσα σκοτώθηκε. Και ένας φίλος του πήγε να την παρηγορήσει και έγινε ο πατέρας του παιδιού της. Και εδώ είναι το ερωτηματικό τώρα. Πώς είναι όταν μια κοπέλα προετοιμάστηκε να γίνει μοναχή, μετά ενδίδει και γίνεται άγνωστη μητέρα. Όμως το γεγονός ότι είχε ένα πατέρα τόσο δύσκολο, πόσο να παρουσιαστεί για να πει ότι εγώ τώρα είμαι έγκυος και προχωράει η δημοσύνη μου και με έναν άνθρωπο που δεν δεχόταν να γίνει γάμος. Γι' αυτό με έθεσε να φύγει η κοπέλα τότε και οι γονείς της δεν ήξεραν τίποτε, μόνο οι αδερφές της ξέρουν. Μία αδερφή πήγε και είπε στον πατέρα Κωνσταντή ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα και πώς θα γεννήσει και πώς θα είναι μακριά μας. Και ο σύζυγός μου, ό,τι θέλω να τον επενέσω, αλλά είναι, έχει μεγάλη καρδιά. Και είπε πάρα πολύ απλά, θα δει σπίτι μας. Εμείς έχουμε μεγάλο σπίτι και θα φιλοξενήσουμε εμείς. Γιατί να είναι στην Αθήνα. Και ρωτάει η κοπέλα, η αδερφή τώρα, θα το πούμε στην Παπαδιά. Και λέει ο πατήρ Κωνσταντίνος, γιατί δεν το πούμε στην Παπαδιά. Θα κάνουμε μια φιλοξενία διάστημα, θα γεννήσει η κοπέλα, θα μείνει κοντά μας, θα το μάθει κάποια την οικογένεια. Δεν είναι δυνατόν, δεν την ρωτάμε. Και την ειδοποιούν και έρχεται. Και φυσικά εγώ τι θα έλεγα, εγώ χάρηκα πολύ. Μόλις ήρθε η κοπέλα, αυτό καλά κάνουμε και το λέμε τώρα γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό. Σε 2 μέρες της που ήρθε αυτή η κοπέλα που γέννησε κλπ, δεν το ξέρουν οι γονείς της, μόνο οι αδερφές της, χτυπά το τηλέφωνο και ήταν η γενική γλυκό στην Πουταρία Σοφία, που ακόμα μας στέλνουν από εκεί περιπτώσει. Και μου λέει: εδώ έχω μια κοπέλα τη Λάρισα που δεν την δέχονται στο σπίτι της. Και τα λέω αυτά όλα επειδή κάνετε πολύ κέριο ερώτημα. Γιατί έρχονται κοντά σας. Γιατί ακόμα και τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έπρεπε να είχαν εξελιχθεί αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω, δεν σε μια κοινωνία πολύ προοδευτική. Δεν έχουν εξελιχθεί. Σας το λέω και πρόσφατα, για παράδειγμα. Λοιπόν, για να ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν, μια που μου δώσετε την ευκαιρία και θαυμάσια, γιατί είναι πραγματικά η αρχή που μας φώτισε ο Θεός να κάνουμε αυτό που κάναμε. Λοιπόν, μου λέει για αυτή η κοινωνική οδηγός ότι δεν ξέρω τι να την κάνουμε. Είναι χαρτωμένο κοριτσάκι, 18 χρονών. Έχει ένα αγοράκι και δεν μπορεί να πάει στη Λάρισα. Τότε εγώ μέσα μου σκέφτηκα και το λέω ακόμα έστω από τόσα χρόνια και γελώ. Ένα παιδί πήρε ο παπάς, χωρίς να ρωτήσει την παπαριά. Δεν πήρε την παπαριά, ένα παιδί παραδείγματος στον παπά. Και λέω, ας έρθει σπίτι μας. Και ξαφνιάθηκε η κοινωνική οδηγός. Μα λέει σπίτι, σαν βάλω σπίτι μας. Έχουμε ακόμη μια περίπτωση. Δεν είναι ωραίο παράδειγμα. Και έτσι ήρθε και η άλλη κοπέλα κοντά μας. Τότε εμείς βρεθήκαμε το ζεύγο στο ερωτικό Μιλάνο πάντα, με 2 μωρά χωρίς τον πατέρα του. Πήγε, πάρα τον μωρά και τα βλέπει όλα. Είναι αυτά που κρατά στην αγκαλιά του. Ναι, είναι αυτά, δεν έχω σε αυτά, είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι παράδειγμα, α πούμε, είναι δείγμα. Δεν ακριβώς αυτά. Τα μετέπειτα που ήρθαν, τότε δεν είχαμε πρόγειο, ούτε κάποιε φωτογραφίε. Μα περιπτώσει, είπαμε ότι τι περιμένουμε, να ανοίξει ο ουρανός. Και να ακούσουμε φωνή εξ ουρανού να μας λέει κάντε κάτι για αυτά τα πλάσματα. Πλάσματα που λέγεται στην Κύπρο, τα πλάσματα. Κάντε κάτι. Γιατί όπως ξέρετε η Εκκλησία δεν είναι πλήρης προγραμμιαίες σχέσεις. Όμως από την ώρα που θα γίνει η σύλληψη, το έβριο είναι πρόσωπο. Και κάθε επέμβαση διακοπή της ζωής του είναι φόβος. Τότε είπαμε έχουμε 2 κοπέλες. Αν είναι η τρίτη θα τη βάλουμε. Και τι κάνει. Και τότε πουλήσαμε το σπίτι που είχαμε μέσα στην πόλη. Πάνω από το πισάκι κάναμε τον γρανό. Ο γνωστός αυτός, πόσα άτομα μπορεί. Μέχρι 7. Μέχρι 7. 7 άτομα, μπορεί και 8 άμα χρειαστεί. Με τα μωρά του. Ναι, κάθε μια έχει το ένα και δωμάτιο και το μπάνιο μέσα και όλα αυτά. Βάσει περιπτώσει κάναμε αυτό που κάναμε και το 89, κάναμε το 87, το 89 πήραμε μεγαλύτερη απόφαση να χαρίσουμε το κτήμα στη Μητρόπολη. Μάλιστα. Για να γίνει επίσημο ίδρυμα, αυτό που λέει τώρα πέρα το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Ευαγγελιστής Μάρκος, με την δωρεά ζωή που έκανε η μοναχοκόρη που είχε το κτήμα στο όνομά τη, και είπαμε θα κάνουμε κάτι να μείνει στους αιώνες, όσο υπάρχει πόλη, ευχαριστούμε στη Μητρόπολη, έχουμε την ευλογία του Μητροπολίτη, του Λιπόδημου, του Νίνου Μητροπολίτη, και συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί ακόμα τώρα την ημέρα ανήμερα του Αγίου Μάρκου φέτος, ήρθε ένας ιερέας με τη Μακεδονία και μας έφερε μια κοπέλα, 20 χρονών, με τη μητέρα της, που δεν το ξέρει ακόμα ο πατέρας της. Και της λένε, θα πας εκεί, θα μείνεις εκεί, είναι ένα σπίτι και μάλιστα τη λέξη ίδρυμα, δεν τη θέλουμε να τη λέμε, γιατί στην ουσία είναι το σπίτι του πάκη στα παιδιά της. Απλώς η νομική μορφή της δωρεάς που κάνουμε λέγεται ίδρυμα. Στην ουσία είναι το σπίτι μας. Κι όμως πρεσβυτέρα, τελευταία, οι γυναίκες που φέρνουν στον κόσμο τα παιδιά τους μόνες τους έχουν αυξηθεί. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες ναι, είναι πάρα πολλές. Εντάξει, και αυτές είναι τα δικαιώματα. Έχουν κάνει και σύλλογο. Καταρχήν, εμείς δεν είμαστε με το μέρος αυτών που διεκδικούν δικαιώματα από κάποιον που δεν θέλει να το γνωρίσει το παιδί. Δηλαδή,
Είχαμε μια περίπτωση κάποτε από τις πολλές που έχουν περάσει, πάρα πολλές. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε 5-6 εκπομπές, θα πούμε μόνο περιστατικά, τίποτα άλλο. Και ήθελε αυτή η κοπέλα να κάνει αγωγή σε αυτόν. Εμείς δεν μείναμε κοντά της, γιατί αυτό πάει σε άλλο, σε άλλο τομέα, ας πούμε, στο δικαστικό τομέα. Εμείς επιβραβεύουμε πρώτα την υπομονή της κοπέλας, αυτή την εποχή να κρατήσει το μωρό. Λέμε ότι ο Θεός μπορεί να την ευλογήσει με άλλο τρόπο, έχουμε κάνει και γάμους. Πώς θα τα πούμε τώρα, έχουμε κάνει και γάμους που έρχονται εκεί πέρα και ζητάνε την κοπέλα μετά. Ή πάω εγώ από την προσωρινή φροντίδα, τα άτομα αυτά έχουν δει και περαιτέρω. Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο. Εμείς δεν κάνουμε κάτι γραφειοκρατικά. Η παπαδιά παίζει τον ρόλο της κοινικής λειτουργού. Πάμε και βρίσκουμε την αρχή του κακού. Εδώ στην Αθήνα υπήρχε κοπέλα η οποία συζούσε με το παλικάρι της από ένα κοντό της Μακεδονίας. Και όταν βρέθηκε σε θέση φοιτητέ, όταν βρέθηκε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, το είπε στον καλό της, αυτός της είπε πάρα πολύ απλά, πήγε να ρίξει το. Θα κάνουμε άλλα παιδιά μετά. Αυτό σκέφτηκε το εξής. Ή θα το ρίξει βέβαια γιατί για να πάει στο χωριό με τη μεγαλύτερη χιλιά δεν γίνεται. Λεφτά για να νοικιάσει στην Αθήνα δεν έχει, άρα να το ρίξει. Αυτή πως πήγε στον ιερέα της Ανορίας, ένα τέτοιο βιβλιαράκι το οποίο το είχαμε μοιράσει σε κάποιο συνέδριο που κάναμε εδώ στην Αθήνα που έγινε και μας καλέσανε, το είχαμε μοιράσει σε πολλούς ιερείς, το είχε ο ιερέας της Ανορίας. Και όταν πήγε του είπε, έχω αυτό το πρόβλημα, τι να κάνω, δίλημα. Να πάω στο χωριό δεν μπορώ, να μείνω εδώ δεν μπορώ, που να πάω χωρίς λεφτά. Εμείς εκεί δεχόμαστε φυσικά χωρίς λεφτά. Γιατί είναι όλο δωρεάν. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να δούμε και μια κοπέλα που έτυχε να έτυχε μια κοπέλα από την Αθήνα με πλούσια. Το μωρό το φυλάξαμε. Δεν περιμέναμε τίποτα ανταπόδοση. Αλλά δεν την ώρα που ήταν ανάγκη δεν έχει παρεδώσει. Δεν έχει τύχει να έρθει, να γεννήσει και να μεγαλώσει το παιδί της εκεί και να παραμείνει εκεί. Σε μόνο, εσάς. Όχι. Μόνο μια περίπτωση. Αποκαθιστώνται ή στο σπίτι τους. Ναι, πάνω στο σπίτι σου δέχονται. Ξαναφτιάχνει τις σχέσεις. Ξαναφτιάχνει τις θέσεις με τη φροντίδα τη δική μας. Μήπως όμως επειδή περιφερειακά είναι περισσότερο φόβο των κοριτσιών αυτό. Όχι, δεν είναι πραγματικά και έχει δημιουργικό οικονομικό πρόβλημα. Αλλά αν θέλετε για δύο λεπτά ακόμα να τελειώσω αυτό το θεσμικό που έχετε από την Αθήνα που ήρθε. Διότι τη είπε ο ιερέας, θα πας εκεί, θα μείνεις χωρίς κανένα πρόβλημα να έχεις οικονομικό κτλ. Και με το που ήρθε, εγώ πήρα στο χωριό που ήταν και τα δύο παιδιά, δηλαδή και ο παλικάρι και η κοπέλα. Και πήγα εκεί στο σπίτι της μάνας του παιδιού, όχι στην μητέρα της, πήγα στο παλικάριό το σπίτι. Χτυπώ την πόρτα και μόλις λέω στην κυρία που βγήκε ότι έρχομαι από μέρος της Ιωάννας, μάνα λέγαμε η κοπέλα, μου κλείνει κατάλαβα την πόρτα. Μου λέει δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Αυτή νόμισε ή ότι είμαι κοινωνική λειτουργός ή ότι είμαι δικηγόρος της κοπέλας, επειδή ήξερε το περιστατικό της εγκυμοσύνης. Και μου πήρε την πόρτα, κατάλαβα. Εγώ είχα όμως το θάρρος και εγώ λέω όταν πάω κάπου στο Χριστό, ένα μαζί μου, εγώ έχω από πίσω σου, ας πούμε, εσύ πάνε μπροστά και εγώ από πίσω, σου έρχεται πάω την πόρτα, μου ανοίγει την πόρτα δεύτερη φορά. Λέω εγώ ήρθα μέχρι εδώ, δεν είμαι ούτε κοινωνική λειτουργός, ούτε δικηγόρο τη κοπέλα. Είμαι μια απλή παπαδιά που ήρθα να μιλήσουμε το πρόβλημα που έχει η οικογένειά σου. Όταν είπα απλή παπαδιά, σου λέει αυτή είναι ακίνητη και με έβαλε μέσα. Μάλιστα. Όταν είπα έτσι. Και όταν καθίσαμε εκεί στο απρόπτωτο σαλονάκι, το αυτοκινητό μπορώ να πω, η πρώτη κουβέντα που μου είπε η γυναίκα αυτή, η μάνα λέει του αγοριού, ήταν αυτή που αν το ακούσετε θα φλήξετε. Λέει εγώ κύριε παπαδιά, όταν έμαθα ότι είναι έγκυος η Ιωάννα, από τις οικονομίες μου, τους έστειλα χρήματα να ρίξω το μωρό. Λέω εσείς γιαγιά, δεν λέει ο λαός του παιδιού μου, το παιδί, δύο φορές παιδί, πώς το κάνετε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, μου είστε μια φώτιση από το Θεό, γιατί λέω, Χριστέ μου, εσύ μπρος και εγώ πίσω. Είναι ώρα, μια σκέψη που μου ήρθε, δεν είχα σκεφτεί νωρίτερα. Της είπα όμως κάτι που τη συνεκλώνησε. Όταν λέω ότι την έδειξε ο γιος σας από το σπίτι, της είπα, δεν ξέρω, της εδώ, αν δεν κάνεις έκπτωση, αυτή έφυγε από το βλεπός από κοντά του. Και ήρθε κοντά μας. Αν δεν έφυγε έτσι, πήρε μαζί της ό,τι πολυτιμότερο έχετε. Πήρε τη σάρκα σας, πήρε το αίμα σας. Ναι, για το μωρό. Για το μωρό. Δεν είμαι στην κοιλιά της. Δεν λέει ο λαός του παιδί μου, το παιδί δύο φορές παιδί. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα αντίστροφη μέτρηση για την γιαγιά. Αυτό που είπατε είναι συγκλονιστικό. Μα το σχέδιο εκείνη την ώρα, δεν πήγα να της το πω. Ήθελε, δεν ήθελε. Και να μην σας τα πω λίγο, γιατί ο χρόνος είναι και περιορισμένος.
έγινε πρώτα πολιτικός γάμος και μετά και ο θρησκευτικός και ήρθαν μετά και μας βρήκαν με το μωρό που είχε γεννηθεί και περπατούσε. Πρωτόκολλο εγώ στην Αυγή του Αγίου Μάρκου έλεγα χάρη στη μητέρα σου ζήτησε. Ιστορίες βγαλμένες από ταινίες. Πολλές, πάρα πολλές. Αλλά είναι μια πραγματικότητα και αυτό είναι ένας μύθος. Του παιδιού που σας έριξε πριν από λίγο που το έχετε εδώ κάπου το βουλιαράκι. Το αγοράκι το πήρατε. Και αυτό είναι ακόμα πιο συγκλονιστικό, γιατί αυτό πραγματικά που του χάρου τα δόντια γλίτωσε, γιατί την πήγαν τη μητέρα του να το σκοτώσει, μέχρι το ιατρείο έφτασε. Μέχρι το ιατρείο, πιστεύετε. Ο σκλόγοντα της παγή, όχι ο καλός της. Ο καλός της. Ήταν από τη Ρόδο η κοπέλα. Την έφερε ο καλός της για να πάει στο χωριό του που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και ενώ περίμενε η κοπέλα που θα πηγαίνει έξω από την πόλη, πάει μέχρι την πόλη. Και λέει: Πού πάμε, δεν πάμε, λέει στο χωριό σου. Λέει: Έχουν ραντεβού πρώτα και μετά θα πάμε στο χωριό του σπίτι μου. Και την πάει στο ραντεβού που είχε στον γιατρό σου. Και την βάλαν μέσα πραγματικά ως πρόβατο της φυγής. Στον 21ο αιώνα η γυναίκα που βρέθηκε. Δεν ήθελε. Αλλά την βάλαν, δικό σου, πώς το λένε. Και κάποια στιγμή, και αυτό το λέω πάρα πολύ γρήγορα, βγαίνει ο γιατρός. Και κάθισαν στο σαλονάκι, ήταν αυτός και ο αδερφός. Και λέει: Παιδιά, δεν μπορώ να επέμβω. Ο γιατρός ήταν. Εσείς μου είπατε ότι είσαι τρίτο μήνα η κοπέλα. Αυτή η τέταρτη. Και τώρα, αν κάνουμε μια επέμβαση, το μωρό το σκοτώσουμε σίγουρα. Αλλά έχει φόβο και η μάνα για αιμορραγία. Οπότε, εγώ δεν ξέρω τι θα πάθω τώρα. Προχωράω στο πτυχίο. Πάτε στα νοσοκομεία, δωρεάν γίνεται. Και όταν βγήκε η κοπέλα, θα ήθελα να το ακούσουν αυτό. Όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Πώς πράγματι ο Θεός ήταν κοντά της. Όταν βγήκε η κοπέλα, είχαν φύγει και οι δύο οι άνδρες, που λέω εγώ σε εισαγωγικά άνδρες, και την άφησαν ολομόνα και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τι κουράγιο είχε η κοπέλα και πήγε σε νοσοκομείο, σε αυτό που μας ξέρουνε, και τη ζήτησε να μάθει πού υπάρχει ένα νοσοκομείο, για να πάω γιατί είχε καλύψει ο γιατρός. Και λέει: Εγώ τώρα δεν θα πηγαίνω εδώ. Τι θα κάνω, πού να πάω. Δεν έχω πού να πάω. Και μας έστειλαν. Και εμείς φυσικά την ευθύναμε με αγάπη, το μωρό γεννήθηκε. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα με τον πατέρα του παιδιού, γιατί δεν υπάρχει αυτός, ενώ δώσαμε σημεία που υπάρχει εδώ πέρα. Και αφού γεννήθηκε μετά το μωράκι, τελειώνω τώρα, την ειδοποιεί μετά από... Α, και τώρα από επίσης, ότι δεν υπάρχει χρονικό όριο πόσο θα μείνει εκεί πέρα κοντά μας. Σας προλαβαίνω να μην με ρωτήσετε πόσο μπορεί να μείνει. Μπορεί να μείνει μέχρι πρώτα χρησιμοποιηθείτε, δεν βγάζουμε καμιά στον δρόμο. Πρέπει να τα χρησιμοποιηθεί. Για μας είναι μοναδική περίπτωση κάποια περίπτωση. Εσείς δηλαδή τις κοπέλες αυτές τις παίρνετε στα δικά σας παιδιά. Μπράβο, γι' αυτό είναι το σπίτι του Πάγιας Παπαδιάς. Είναι, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική για μας περίπτωση. Δεν είναι καρβό. Το νιώθουμε. Ναι, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του προβλήματα. Ούτε καμιά επιδότηση έχουμε να πεις ότι κρατάμε πρόσωπα για τα οποία έχουμε πέντε άτομα, παίρνουμε πέντε επιδοτήσεις. Δεν έχουμε κανένα, δεν παίρνουμε τίποτα και το κλείνουμε. Αυτή την ώρα σας λέω ειλικρινά. Αγαπητή Σοφία, το λέω ειλικρινά ότι ηθικοί λόγοι μας κάνουν που πρέπει να το κρατήσουμε. Και η επί του Δεσπότη που μας ευλογεί ήρθε φέτος η γιορτή του Αγίου Μάρκου και μίλησε για το έργο που γίνεται και μας έδωσε πολύ κουράγιο και θάρρος με την ευχή του να προχωρήσουμε. Λοιπόν, όταν η κοπέλα έμεινε διάστημα κοντά μας, 5-6 μήνες από ό,τι θυμάμαι, την ειδοποίησε κάποια θεία της από τη Ρόδο και της είπε: Βρήκα μια δουλειά για σένα, να κοιτάξω το μωρό εγώ και εσύ να αρχίσει να δουλέψει. Την πήγαμε στο αεροδρόμιο και έφυγε. Τέσσερα και καλά. Και πέρασε ένας χρόνος και μετά από ένα χρόνο παίρνουμε ένα γράμμα από την Baltimore της Αμερικής. Μάλιστα. Αυτό είναι σαν τη Σταρτομπούτα, σαν παραμύθι. Και όμως είναι αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να το ακούσει να έρθει που θα ακούσει και εσείς να το αξιοποιήσετε όπως νομίζετε. Και από το γράμμα μέσα έπεσαν δύο φωτογραφίες, λοιπόν που δεν τις έχω τώρα μαζί μου, η μία από το γάμο της κοπέλας αυτής και η άλλη από τη βάφτιση του γοριού, το οποίο μας το βάλανε από κοστάκι για να θυμούν τον πατέρα προς δύο, τον σύζυγό μου. Τι είχε συμβεί, ήρθε ένας Αμερικανός μάγειρας, 45 χρονών άνθρωπος από την Αμερική, στη Ρόδο. Πώς λέει ο λαός, παππούς από τον τόπο και συγκεκριμένο, ήθελε να πάρει την κοπέλα από τη Ρόδο. Και ρώτησε για τον Νέκη, υπάρχει κανένα κοπέλα εδώ, αν είναι να την πάρω, πάω στην Αμερική να ζήσουμε εκεί. Και της του είπαν ότι υπάρχει μια κοπέλα, αλλά αυτή έχει ένα μωρό. Θέλω να τη δεις. Και λέει, θα τη δω, αν μου αρέσει, θα την πάρω. Αυτά δεν τα προσέχουμε στην Αμερική. Ακριβώς έτσι. Για το μωρό. Για το μωρό που είχε και μωρό. Αυτά δεν τα προσέχουμε. Και την πήρε. Και έγινε ο γάμος και η βάφτιση. Και μας παίρνουν για την Αμερική και μαθαίνουμε ότι είναι καλά. Που σημαίνει ότι το μωρό αυτό, γι' αυτό λέω από χάρη τα δόντια, πήγανε. Δηλαδή, αν πήγανε ένα μήνα πριν, θα το είχαν σκοτώσει. Και όπως αυτό το γλίτωσε.
Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να λέμε Σάββατο πρωί, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι με καρβόνι κάθε ιστορία και την ζούμε μοναδική για μας είναι κάθε περίπτωση. Το τι έχω γυρίσει στην Ελλάδα δεν λέγεται. Μέχρι την Κρήτη, μέχρι τη Ριάννενα, μέχρι σε πολλά μέρη, στη Μακεδονία. Μέχρι στο τόπεδο, στο δημότυπο έφτασε. Το πρόβλημα τώρα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα είναι το οικονομικό. Το οικονομικό, τώρα καταλαβαίνετε, είναι η εποχή δύσκολη για όλους τους Έλληνες. Σκέφτονται το αύριο οι άνθρωποι, έχουν μειωθεί οι μισθοί τους. Αλλά επαναλαμβάνω ό,τι είπα και πριν από λίγο σε μια συνέντευξη άλλη που μου χρειάστηκε να δώσω, ότι αυτό το έργο δεν είναι εγώ προϋπολογισμού, είναι έργο πίστεως. Αν θα το πάρουμε έτσι, θα το πείσουμε χθες, όχι σήμερα. Γιατί εκεί που δεν έχουμε, έχουμε. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ανοίγει ο δρόμος, ακόμα και η δική σας η πρόταση για να βρεθούμε και να μιλήσουμε και να το κάνετε εκεί που θα το κάνετε το ρεπορτάζ, που είστε συμμετέχοντα που υπηρετείτε. Λοιπόν, είναι αυτό το που έγινε. Γιατί δεν ψάξαμε να σας βρούμε. Δεν τρέξαμε να πούμε, ξέρετε κύριε Σοφία, σας παρακαλούμε, πώς θα γίνει να μας κάνετε κάτι να μας προβάλλετε. Αυτό το ότι εσείς το κάνατε με δική σας πρωτοβουλία, για μας είναι κουράγιο, είναι φτερά. Εγώ σας είχα συναντήσει το 1996, όταν ήμουν δημοσιογράφος στην εφημερίδα Μακεδονία, και έκανα τότε το θέμα που ήταν εμπειγενές του, σχετικά εμπειγενές του, ήταν 10 χρόνια. Όχι, ήταν 10 χρόνια. Ναι. Έχουμε λοιπόν λειτουργικά έξοδα που αντιμετωπίζετε. Ναι, τα οποία είναι όμως. Και μια μεγάλη φορολογία είδα εγώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι επειδή το χτίμα θεραξία. Μπορούσαμε να χτίσουμε εκεί. Και μπορούμε ακόμα να χτίσουμε τώρα. Μπήκε στο σχέδιο των ελληνικών, δεν μπήκε στο σχέδιο πόλεμο. Ναι. Εάν είναι ιδιόκτητο, μου είπε κάποτε ένα, ρε παπαδιά, λέει, τι τραβέτε να πει να το χαρίσει αυτό το πράγμα. Θα έχει 5 μάχου, σου κάνω ένα έργο. Γιατί έχει αξία και η ουσία. Είναι στην περιοχή που έχει πάρει αξία. Ναι, έχει πάρει αξία. Οπότε ο Δήμος ήταν υποχρεωμένος να βάλει το χρέος αυτό. Δεν μπορούσαμε να το ξεφύγουμε, γιατί είναι μεν ίδρυμα κοινοφελές, αλλά δεν είναι ούτε μοναστήρι ούτε ενορία. Ναι. Και υπάρχει σε αυτό το νόμο, μας έπαιρναν 300.000. Δεν κάθε... ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Έτσι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε. Αυτό το έχουμε εξετάσει και νομικά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε πίσω. Δώσαμε 210.000 μέχρι πέρσι, μάλιστα. Γιατί τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά και είχαμε κάποια οικονομία και λέγαμε ότι σε κάθε εξάμενο έχουμε 15.000 να δώσουμε. Και τα δώσαμε. Όμως από το πέρσι και μετά, που άρχισε αντίστροφη μέτρηση για τα οικονομικά των ανθρώπων, όλων των Ελλήνων, γενικά τη πατρίδα μα, α πούμε, κάθε βλέπουν να συνεκρόνεται η σύνταξή του ακόμα, ήταν η μισθή του και όλα αυτά, δεν είχαμε τα μέσα όλα αυτά που έπρεπε. Και τώρα, από πέρσι τον Ιούνιο που έχουμε να πληρώσουμε 15, συν 10% τόκο κάθε μήνα, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Τώρα, είδα μας, αγώτα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πάντα αυτή την ώρα χρωστάνε. Δεν μας πιέζουν, αλλά τρέχει τόκος. Εκείνο που μας πιέζει όμως, μας πιέζει, είναι η ΔΕΗ που πρέπει να πληρώσουμε, τέλος του μηνός, και ο λόγος που κατέβηκα τώρα κάτω, είναι για να κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο ωραία αυτή τη δική σου προσπάθεια, ώστε μέχρι τέλος του μηνός να βρεθούν αυτά τα χρήματα που έχουμε τη ΔΕΗ. Έχουμε το πετρέλαιο το οποίο μας περιμένει βέβαια αυτό το γκαράζ που μας δίνει το πετρέλαιο, αλλά πρέπει κάτι να πηγαίνουμε να δίνουμε. Έχουμε το φαρμακείο πάνω από 1.500. Σας είπα και η ΔΕΗ, το φαρμακείο, το πετρέλαιο, τα ιδιωτικά τα έξοδα, τα πρέπει. Το οποίο αυτή την ώρα, πούμε, αν βρεθεί ένα ευρώ 5.000, θα ανασάνουμε. Δεν θα τα γλιτώσουμε όλα, θα ανασάνουμε όμως. Αλλά πού να βρεθεί 5.000 κάποια μια στιγμή στην άλλη. Επίσης, είπα ότι εσείς αναλαμβάνετε την κοπέλα και τη βοηθάτε ακόμη και για τα έξοδα του τακετού. Τα πάντα. Γιατί τώρα δυστυχώς και στα νοσοκομεία ακόμα πρέπει να πληρώσουμε. Και έχουμε και ευρύ όμως να πω εδώ και προσφορά των γιατρών, των φίλων που έχουμε γυναικολόγους δωρεάν, που έχουμε παιδιάτρους μετά από τα βορρά, που έχουμε δύο παιδιάτρους που μας βλέπουν τα παιδάκια δωρεάν. Και έχουμε και κάποια εργαστήρια μικρολογικά που πάλι δωρεάν μέχρι σε κάποιο σημείο μας κάνουν. Έχουμε και τα την προσφορά αυτή. Φυσικά να ορίζεται το κοινωνικό έργο που κάνουμε και γι' αυτό είναι και για μας. Αυτή η ηθική στήριξη είναι πηγή χαράς και ευλογίας. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι με όρεξη να μιλώ, πάντα γιατί είναι πάντα κάτι πάντα που δεν το κάνουμε σαν ρουτίνα. Για μας είναι κάτι η ζωή μας. Συγγνώμη. Θέλω να σε ευχαριστήσω για ό,τι θα κάνετε και από τώρα και ύστερα, γιατί πιστεύω ότι που μας αγκαλιάσατε με τόση στοργή, θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να από χέρι σε χέρι και τα έντυπα αυτά που έχουμε να τα δώσετε και πάση περιπτώσει να έρθουμε σε επαφή και με ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν τη χαρά
ότι βοηθάει μια καινούργια ζωή να βγει στην κοινωνία, να βγει στον κόσμο. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Από τις κοπέλες που έχουν ευεργετηθεί από εσάς, έχετε επικοινωνία, έχετε παρθεί, γνωρίζετε τι έχουν απογίνει τα παιδιά σας. Πιο πολλά, το 80%. Σας έχουν σαν μητέρα. Εμένα, πολλές φορές, δεν θέλω να πω γιατί είναι προσωπικό, αλλά δεν με λένε μητέρα, μου λένε μητερούλα, ας πούμε. Η πρεσβυτερούλα, ξέρω. Ωραίο αυτό. Ναι, η πρεσβυτερούλα, ας πούμε. Κάτι που, δεν ήθελα να το κάνω. Δεν είναι προσποιητό αυτό, είναι πραγματικό. Γιατί, να σας πω και κάτι τελευταίο που έλεγε. Πρεσβυτέρα, πόσα παιδιά έχετε αποκτήσει από όλη αυτή την προσφορά. Πόσα. Δεν μπορείτε να τα μετρήσετε πια, ναι. Αλλά μια φορά που βγαίνει να κάνω μια εκπομπή με την BB100 και εκεί η δημοσιογράφος ζήτησε να μιλήσουνε, πήραμε, ας πούμε, την άδεια από τις κοπέλες, χωρίς να λέμε ονόματα, γιατί είναι και αυτό προσωπικά δεδομένα που λένε και δεν μπορούμε να τα φανερώσουμε όλα. Αλλά μιλήσανε οι κοπέλες. Δηλαδή, δώσαμε τηλέφωνα στη δημοσιογράφο και μιλήσανε πρόσωπα τα οποία ευεργετήθηκαν τις αργοντάδες και μας έγιωσαν στην οικογένεια. Υπήρχε η οικογένεια που ενώ έφυγε η κοπέλα από κοντά, από την Κοζάνη, και έφυγε στη Μυτιλήνη με ένα μωρό που γεννήθηκε το μωράκι. Και ο πατέρας έλεγε ότι θα το σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο που τέλος πάντων γέννησε το μωρό χωρίς να γίνει ο γάμος και δεν τολμούσε να πάει βέβαια στην Κοζάνη, θα φέρει με τίποτε. Και όταν βρέθηκα εγώ στο σπίτι της κοπέλας, τους ένωσα τηλεφωνικώς και λέω πάρε να μιλήσει με την κόρη σου, είναι κοντά μας. Και με τον γαμπρό, που θα τον έσφαζε παραλίγο ο πεθερός, που βρέθηκα, και δεν σας πω τι ήταν αυτός ο γαμπρός, ήταν αξιωματικός ενεργεία. Μάλιστα. Και τον βρήκα και έγινε ο γάμπρος μετά στο τάγιο μάτι. Γιατί όταν πήγα κοντά του, αυτό το διαράκι του έδωσα και του είπα ότι είναι το μωρό σας και η κοπέλα σας κοντά μας. Και μου λέει, όταν είδε στην τηλεόραση τότε είχε κάνει εκπομπή από την Κωνσταντίνος, με απειλούσε ότι θα φύγει από κοντά μου. Και κατήρισε λέει στο ίδρυμα. Και τότε του είπα, αυτό που είναι υποδεισμένο σε εσάς, το ίδρυμα είναι το σπίτι του Πάγκης Παπαδιάς. Είναι η νομική μορφή της δράσης που κάνουμε. Στην ουσία το σπίτι μας είναι. Και του είπα επίσης του ανθρώπου αυτού, του αξιωματικού, ότι εσείς είστε αξιωματικοί και έχετε όπλα και εμείς οι χριστιανοί έχουμε όπλα την προσευχή. Θα σας βάλουμε στην προσευχή μας και ευχόμαστε να σας δούμε γαμπρό στον Άγιο Μάρκο. Και έφυγα, δηλαδή πήγα ταξίδι στη Μυτιλήνη για 10 λεπτά όσο χρειάστηκε αυτό. Του άφησα το φιλοδοκείο, την ολόκληρη ιστορία. Τελικά έγινε ο γάμος και με συγκίνηση μεγάλη έκανε ο γαμπρός πριν γίνει ο γάμος. Έγινε αυτό στην Θεσσαλονίκη. Πολλές ιστορίες. Πολλές, πάρα πολλές. Τέτοια δεν έχουμε. Πού να έχουμε πολλές ιστορίες, πολλές εκπομπές, πολλές εκπομπές για να τις κάνουμε. Αλλά είναι αληθινά σενάρια. Και δεν ξέρω, υπάρχει μια κουβή που λέει αληθινά σενάρια. Μπορείτε να με φέρετε, αν θέλετε, σε επαφή, να κάνουμε και εκεί μια εκπομπή. Αξίζει τα αληθινά σενάρια. Γιατί είναι πραγματικά σενάρια αυτά που έχουμε ζήσει από κοντά αυτά τα χρόνια. Ναι, να δούμε στο μέγαρο. Δεν ξέρω. Εσείς σας είχα παρακαλέσει να κάνετε την εκπομπή. Θα το ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα το φτιάξουμε αυτό. Όχι, νομίζω ότι θα το φτιάξουμε. Θέλω να πούμε ότι... Δεν απαντάει. Πού πήγε. Σε τρεις τράπεζες μπορεί ο κόσμος... Όχι, της Κύπρου σε δύο, γιατί η Κύπρο είναι στην Κύπρο. Ναι. Είναι στην Κύπρο. Εσείς θα πάτε εθνική και... και Πειραιώς. Εθνική και τράπεζα Πειραιώς λοιπόν, ναι, σε δύο λογαριασμού. Επειδή υπάρχουν κάποιοι φίλοι στην Κύπρο, έχεις τον λογαριασμό εκεί. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται στην Κύπρο, απλώς είχα τα αντιπάρτα. Έχει παντού υπάρχει αυτή η τράπεζα. Ναι, αλλά είναι στην Κύπρο αυτή. Αυτή είναι στην Κύπρο. Ναι. Λοιπόν, στην Εθνική και στην Τράπεζα Πειραιώς υπάρχουν δύο λογαριασμοί, τους οποίους θα αναφέρουν. Ναι. Και φυσικά θα πάρουν απόδειξη μαζί με ευχαριστήριο, να γράψουν το όνομά τους, να μας στείλουν ένα fax όταν καταθέσουν οτιδήποτε. Και να σας πω και κάτι που μπορεί να γίνει. Εσύ δεν είστε ΜΚΟ, δεν είστε μη κυβερνητική οργάνωση. Όχι, είμαστε ένα εκκλησιαστικό. Ένας με άκουσε στην Πειραιακή Εκκλησία που μίλησα και μου έστειλε 500 ευρώ. Μας έστειλε ο μέστρη, κακός είπε ο μέστρη, μας έστειλε 500 ευρώ στον λογαριασμό και πήρε τηλέφωνο να ρωτήσω πώς θα γίνει για να κάνουμε την απόδειξη. Και μου λέει, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Εγώ μίλησα για εσάς και τα μάζεψα και βάλετε ένα όνομα, θέλετε και το δικό μου για να κόψετε την απόδειξη. Αυτή την απόδειξη όμως θα κόψετε και το γράμμα, θα μας στείλετε, θα το κάνω 15 φωτοτυπίες, θα το δείξει στον τρόπο ότι τα πήρατε και ότι τα χρησιμοποιείτε. Σωστό. Αυτό λοιπόν είναι ένα δείγμα ότι μπορείτε και αυτό ακόμα κάποιος να πει στο περιβάλλον του να μην κλείσετε αυτό το ίδρυμα. Ας μαζέψω από 10-20 ευρώ, γιατί
Οι καταστάσεις είναι δύσκολες τώρα οι οικονομικές στον κόσμο. Όμως θα δώσει 10 ευρώ άλλο, θα κάνει δηλαδή ένα τύπο εράλου και θα μελετήσει ένα ποσό το οποίο θα πάει κατευθείαν στο ίδρυμα μέσω ενός ονόματος μόνο, πως δεν τον ενδιαφέρει η απόδειξη. Αυτό είναι μια βοήθεια για μας. Επειδή μου το είπε μόλι το τηλέφωνο χθε με τον Σουάτο, γι' αυτό το χρησιμοποιώ. Κινδυνεύουν πολλά ιδρύματα. Δεν ξέρω αν είναι εκκλησιαστικό ίδρυμα και το ίδρυμα που έφτιαξε ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός Χριστόδουλος, το αλληλεγγύη. Και αυτό το κλείνει. Ναι. Γιατί δεν όμως δεν πειράζει. Ο Θεός είναι μεγάλος. Όμως, το ο και για τις εκδόσεις μας και για τα έντυπα που έχουμε, ότι μπορείτε να δώσετε μια συνέχεια για να μην πάμε στο περιθώριο. Και σας περιμένουμε και από κοντά. Βεβαίως. Με το πρώτο ευκαιρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Μια ζωή καινούρια ήρθε στον κόσμο. Γυναίκα που έμεινες μόνη και εγκυμονής, μη βιάζεσαι να χαρίσεις το παιδί σου στο θάνατο. Δεν είσαι μόνη. Κοντά σου βρίσκονται όλα τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Το Ορθόδοξο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Αγοράζοντας το βιβλίο, μόνο με 5 ευρώ, σώζεται μια ζωή. Εμπρός λοιπόν, μη διστάζετε. Υπάρχει χρόνος. Παραγγείλετε το. Μόνο με 5 ευρώ, σώζεται μια ζωή. Αγοράζοντας το βιβλίο αυτό, μόνο με 5 ευρώ, σώζεται μια ζωή. Εμπρός λοιπόν, μη διστάζετε. Υπάρχει χρόνος. Παρακαλείτε το. Μόνο με 5 ευρώ, σώζεται μια ζωή. Thank you.